Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τις Ευρωπαϊκές Μέρες Χειροτεχνίας, οι οποίες είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός που για πρώτη φορά η Ελλάδα συμμετέχει. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και 10 χρόνια από το Παρίσι, όπου εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράδοση. Έχει το Εθνικό Ινστιτούτο των Τεχνών και της Χειροτεχνίας, το ΙΝΜΑ, και πήραν την πρωτοβουλία να κάνουν, να οργανώνουν κάθε χρόνο τις Ευρωπαϊκές Μέρες Χειροτεχνίας. Αυτή η πρωτοβουλία ξαπλώθηκε σε όλη τη Γαλλία και στη συνέχεια σε όλη την Ευρώπη. Φέτος συμμετέχουν 19 χώρες μαζί με την Ελλάδα. Είναι πάνω από 5.000 τα εργαστήρια που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες και περίπου 600 με 700 γεγονότα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό γιατί γίνεται τώρα? Γίνεται γιατί η Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια έχει δώσει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στις τέχνες, στα επαγγέλματα και στις δημιουργίες, ό,τι δηλαδή μπορεί να κάνει το ανθρώπινο χέρι. Για διάφορους λόγους, γιατί χάνεται η παράδοση και δεν θα πρέπει να χαθεί, γιατί είναι ο πολιτισμός, γιατί είναι ευκαιρίες απασχόλησης, γιατί είναι επαγγέλματα που φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά μεταξύ τους. Είναι επαγγέλματα που υπηρετούν πολλές φορές και την επιστήμη, φέρουν την καλαισθησία της στην καθημερινότητά μας. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική προσπάθεια. Γίνεται συγχρόνως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τις ίδιες μέρες δηλαδή, συντονίζεται από το Παρίσι και ελπίζουμε ότι και εμείς θα μπορούμε, με το Δήμο Ζαγορίου εννοώ, να συμμετέχουμε κάθε χρόνο σε αυτή την εκδήλωση, που φέτος οφείλεται στο γεγονός ότι μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που υλοποιήθηκε στο Ζαγόρι τα 2 προηγούμενα χρόνια, τα χειροτεχνικά επαγγέλματα δηλαδή, μας δόθηκε η δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με αυτό το γεγονός, το μεγάλο, το πολύ σημαντικό.